Τακτική γνωστή, Νίκο Βασιλάκο. Καλά, καλό απόγευμα. Έχετε δίκιο. Έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, θα σας πω, στο τετράμινο που διανύουμε. Είναι γνωστή αυτή η τακτική, είναι η παραπλάνηση, ώστε να αποκαλύψουμε στοιχεία προσωπικά που θα τους επιτρέψουν την πρόσβαση. Αυτό που επί της ουσίας αλλάζει και εξελίσσεται είναι η προσέγγιση της απάτης. Ναι, τώρα καλούν και λένε «Γεια σας, είμαστε από τη Microsoft, βλέπουμε το λειτουργικό σας σύστημα, τρέχετε Windows 10 και θέλουμε να σας βοηθήσουμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και έχουμε δει ότι σας έχουν χακέψει». Αποκτούν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνδέονται αμέσως με την τράπεζα του χρήστη θύματος και κλέβουν από 20.000 ευρώ μέχρι 120.000 ευρώ. Από μία κίνηση και μόνο, μέσω δήλωσης έμπιστου λογαριασμού εμβάσματος στην τράπεζα του θύματος. Να ξέρετε ότι οι μέθοδοι είναι πολλές. Λένε, ας πούμε, Microsoft, είμαστε από την Apple, είμαστε από την Amazon, είμαστε από μία ταχυδρομική υπηρεσία, είμαστε από την εφορία, είμαστε από την αστυνομία, είμαστε από την τράπεζα, από την Europol, είμαστε από πουδήποτε. Μόνο από την ΕΡΤ δεν έχουν πει ότι είναι. Και θέλουμε να μας δώσετε πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Γενικά, η αρχή που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι: δεν λειτουργούμε στο κράτος πανικού και σε κράτος σύγχυσης, δεν δίνουμε πληροφορίες, δεν θα κριθεί ούτε η ζωή ούτε η ευμάρεια κάποιου σε 5 ή σε 10 λεπτά. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο να κλείσετε το τηλέφωνο, να κλείσετε την επικοινωνία, να αποσυνδέσετε υπολογιστές, γιατί θα το πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Θα σας πω σημερινή περίπτωση. Μαγαζάτορα από τη Σαντορίνη προσπάθησαν να του κλείσουν διαδικτυακά ένα τραπέζι. Θα του πλήρωναν 500 ευρώ και του αφαίρεσαν 180.000 ευρώ μέσα σε 20 λεπτά. Ο άνθρωπος είχε ανοιχτή επικοινωνία με την τράπεζα και η τράπεζα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είναι φοβερό. Βλέπεις εκείνη την ώρα, παρακολουθείς απλά τα λεφτά να χάνονται. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε και καταλαβαίνετε τώρα. Στην προστασία καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς δεν έχουν εξελιχθεί οι χρήστες, δεν έχουν νέες συσκευές, δεν έχουν κάνει ενημερώσεις στις συσκευές τους και όταν είναι σε δύσκολη θέση προτιμούν να εμπιστευτούν τον πρώτο τυχόν ή την πρώτη τυχούσα παρά να ζητήσουν βοήθεια. Δεν είναι ντροπή να ζητάτε βοήθεια και θα σας πω ότι ευτυχώς η εμπειρία μου λέει ότι αν κινηθούν άμεσα τα αθλήματα, έφτασε η πληροφορία σε μένα πριν από 3 μέρες, υπάρχει μια δικηγόρος που έκανε σωστά την αστυνομία, την διαδικασία με την τράπεζα και μπόρεσε να ανακτήσει όλο το κεφάλαιο το απολεχθέν του χρήστη. Σημαίνως θα σας πω πώς. Επειδή μίλησε κατευθείαν με την τράπεζα να αναλάβει την ευθύνη της και όχι να απασχολούμε κρατικές υπηρεσίες που στην τελική να σας πω δεν είναι δουλειά τους. Δηλαδή δεν μπορεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να ασχολείται με κάθε απάτη. Είναι δουλειά της τράπεζας. Και εγώ θα τολμήσω να επεκταθώ και να πω ότι πρέπει η τράπεζα της Ελλάδος να διασφαλίσει με ασφαλιστικό τρόπο τα κεφάλαια των Ελλήνων καταθετών, ώστε να μην έχουμε απώλειες ποσού λόγω απάτης. Δηλαδή ζούμε αυτό που ζούσαμε στην εποχή του Πασόκ, με τις τηλεφωνικές κλήσεις που μας πέραν τηλέφωνα και μας κάνανε πάσεις. Μόλις θεσπίστηκε η αναγνώριση κλήσης, οι πάσεις σταμάτησαν. Το ίδιο θέλουμε να γίνει με τις τράπεζες. Να θεσπιστεί και να θεσμιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδας, από τον κύριο Σουρνάρα που είναι έμπειρος διοικητής, ο τρόπος ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στον απαταιώνα αφού είναι από την ίδια τράπεζα στην ίδια τράπεζα. Δηλαδή θα μιλάω ότι τα χρήματα πηγαίνουν από την Α στην Α, από την Εθνική στην Εθνική. Δεν μπορεί να μην μπορώ να δημιουργήσω αυτά τα χρήματα. Είναι εντελώς παράλογο να χάνουν οι καταθέτες τα χρήματά τους από μια απάτη του κοινού χρηματικού δικαίου. Άρα, Νίκο, η δική σου συμβουλή για να αποφύγουμε αυτές τις παγίδες είναι να δίνουμε χρόνο. Έτσι, να μην βλέπουμε κάτι και αμέσως μπαίνουμε σε μια διαδικασία να απαντήσουμε ή να πατήσουμε ένα link και να το ανοίξουμε που μας στέλνουν. Να παίρνουμε το χρόνο μας, να το σκεφτούμε ξανά, γιατί 9 στις 10 φορές κάποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει τον πολίτη. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
Ναι, και ακριβώς όπως το λέει Χρύσα, δεν πατάμε link, δεν πατάμε mail, δεν πατάμε Viber μήνυμα, δεν πατάμε WhatsApp, δεν πατάμε SMS, γιατί το, και μόνο που πατάμε από τη συσκευή που συνδέεται με την τράπεζα, αμέσως ο επίδοξος hacker παίρνει πρόσβαση σε ολόκληρο το κινητό, σε ολόκληρο τον υπολογιστή, σε ολόκληρη τη συσκευή και τα χρήματα που χάνονται είναι πάρα πολλά. Πάντως τώρα το τελευταίο διάστημα πολύ συχνές είναι και οι κλήσεις από αριθμούς από το εξωτερικό, από πάρα πολλές χώρες. Αυτή η αριθμή δυστυχώς υψηλής χρέωσης, η 0915, είναι αριθμή που και μόνο να σηκώσει την κλήση χρεώνεσαι μπορεί και 10 και 20 ευρώ το δεύτερο λεπτό. Γι' αυτό το λόγο θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει πλέον όλοι να ενεργοποιήσουμε την φραγή πενταψηφίων από την εφαρμογή παρόχου. Δηλαδή, όλοι οι πάροχοι, η Κοσμοτέ, η WIND, η Vodafone, δίνουν δυνατότητα ενεργοποίησης φραγής των πενταψηφίων των διαφημιστικών. Γιατί εκεί θα σας πω ότι όσοι έχουν συμβάσει συμβολέου κινδυνεύουν με ποσά που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ μηνιαίως από τους πενταψηφίους. Έτσι είναι. Λοιπόν, και τελευταία, βέβαια, η ελληνική αστυνομία φυστά την προσοχή των πολιτών σχετικά με προσπάθειες κάποιων να τους εξαπατήσουν με τη χρήση στοιχείων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol. Ναι. Ο διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κ. Παπακώστας, έδρασε ακαριαία και άμεσα, ενημέρωσε με ποσταρίσματα και στα social media και με δελτίο τύπου προς όλους τους εμπλεκόμενους, δηλώνοντάς του ότι δεν υπάρχει καμία υπηρεσία της Europol που θα επικοινωνήσει με Έλληνες πολίτες ή Έλληνες χρήστες για διαλέσκανση υπόθεση απάτης. Ο Νίκος Βασιλάκος ήταν μαζί μας, ειδικός κυβερνοασφάλειας, με τις χρήσιμες συμβουλές του. Πάντα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ο Μάμης, τη συνάδελφο, τη Μαρίνα Δεμερίδη.